στην πλατεία πριν λίγο είδαμε τον Ανδριάνδα του στρατηγού Αθανάσιο Σκουρτανιώτη. Ο Αθανάσιος Σκουρτανιώτης ήταν από τους πρωτοπόρους της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος. Μοιήθηκε στη Φιλική Εταιρεία, ξεκίνησε τον αγώνα του. Η πρώτη μάχη που έδωσε ήταν μαζί με τον Δήμο Αντωνίου και τον Μελέτη Βασιλείου από την Χασιά στην πρώτη πολιορκία της Ακρόπολης. Και στη συνέχεια λάβει μέρος σε όλες τις μάχες της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος. Μαζί με όλους τους οπλαρχηγούς, τον Νικηταρά, τον Μαυροβουνιώτη, τον Κρυεζιώτη και τον Ανδρούτσο. Συγκεκριμένα λέγεται ότι στον πρώτο χρόνο της Επανάστασης, όταν εδώ στην περιοχή μας, στην Ανατολική Στερεά, υπήρχε ο Μέρ Βριόνης, ο Κιωσέ Μεχμέτ και ο Μέρ Πασάς της Καρίστου, ο Θανάσης Σκουρτανιώτης, με τον συνεχή αγώνα του και με τις μάχες που έδινε, καθημερινά σχεδόν, ανέκοψε την πορεία τους αυτή προς την Πελοπόννησο, με αποτέλεσμα να έχουμε την πρώτη απελευθέρωση. Η Πελοπόννησο απελευθερώθηκε, ήταν το πρώτο κομμάτι της ελεύθερης Ελλάδας. Ο Σκουρτανιώτης για πάρα πολλά χρόνια έμεινε στην αφάνεια, ήταν αρβανίτης ο αρχηγός, και γι' αυτό το λόγο δεν αναδείχθηκε τόσο πολύ όσο θα έπρεπε. Ήταν όμως από τους σημαντικότερους οπλαρχηγούς στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Το τέλος του ήταν τραγικό. Μετά από μεγάλη μάχη κάηκε στην Αγία Σωτήρα του Μαυροματίου μαζί με τους 40 συντρόφους του. Εμείς οι δρονοχωρείτες σήμερα νιώθουμε περήφανοι για τον καπετάν Θανάση Σκουρτανιώτη, υποκλεινόμαστε στο μεγαλείο του και ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Η περιήγησή μας στο χωριό ολοκληρώθηκε ακούγοντας την ιστορία για τον οπλαρχηγό Σκουρτανιώτη και το χωριό Σκούρτα. Πάμε να ετοιμάσουμε ένα μοναδικό ορεκτικό φωλιές κατά ευχιού γεμιστές με μια κρέμα τυριού. Εύκολο, γρήγορο και πιστέψτε με, θα κερδίσετε όλες τις εντυπώσεις. Αυτό που θα κάνουμε στην αρχή είναι ένα μοναδικό παστέλι που θα μπει σαν χαλί κάτω από το κατά ύφι μας. Σε μια κατσαρόλα ανάβω τη φωτιά, τη βάλω πάνω να ζεσταίνεται και θα προσθέσουμε μέσα σουσάμι, βούτυρο, γάλα και τέλος γλυκόζι. Θα ανακατέψουμε όλα αυτά τα υλικά μαζί μέχρι την πλήρη ομογενοποίηση και στη συνέχεια θα τα βάλουμε μέσα σε ένα ταψί που έχουμε στρώσει ένα φύλλο σιλικόνης. Το φούρνο μου τον έχω προθερμάνει στους 180 βαθμούς στο αερόθερμο και θα χρειαστεί να βάλουμε το παστέλι μας να ψηθεί για περίπου 30 λεπτά. Έχει λιώσει το βούτυρο, έχουν ανακατευτεί όλα τα υλικά μαζί, οπότε κλείνω τη φωτιά και πάμε να αδειάσουμε το υλικό με το σουσάμι μέσα στο ταψί μας. Το βάλουμε στο κέντρο του ταψιού. Αν δεν έχετε φύλλο σιλικόνης, μπορείτε να στρώσετε μία λαδόκολλα. Με το πίσω μέρος της κουτάλας απλώνουμε το σουσάμι και το πατάμε για να έχουμε ομοιόμορφο πάχος παντού. Το απλώνω πρώτα και στη συνέχεια πάω να το πατήσω. ...30 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο στο αερόθερμο στους 180 βαθμούς θα χρειαστεί να βάλουμε το παστέλι μας. Όσο ετοιμάζεται το παστέλι μας, πάμε να κάνουμε τις φωλιές κατά υφιού. Φύλλο κατά υφι θα χρειαστώ. Θα το ανοίξω, δεν θα πάρουμε όλη την ποσότητα. Θα πάρουμε για 4 μερίδες που θα κάνω τώρα. Λίγο ακόμα. Πιστεύω ότι αυτό είναι αρκετό. Κλείνω το υπόλοιπο για να μην ξεραίνεται και το αφήνω στην άκρη. Αυτό που κάνουμε με το κατά ύφι είναι να το ξεχωρίσουμε για να μπορέσει να ψηθεί πάρα πολύ καλά στο φούρνο. Κάνουμε αυτό το χτένισμα στην ουσία στο κατά ύφι να αφρατέψει
για να αφρατέψει και να απλώσει. Το καταΐφι είναι έτοιμο, οπότε ένα ταψί θα χρειαστούμε. Έχω βάλει και εδώ φύλλο σιλικόνης και 4 μεταλλικά τσέρκια. Απλώνουμε το καταΐφι κατά αυτόν τον τρόπο σε 4 γραμμές. Βάλουμε και την τελευταία. Έχω λιωμένο βούτυρο. Το ανακατεύω. Και απλώς ρίχνω πάνω από το καταΐφι. Εδώ βοηθάμε καθαρά στο ψήσιμο. Με το ίδιο πινέλο κάνουμε και εξωτερικά τις φόρμες για να μην κολλήσει το καταΐφι και να μπορέσει να βγει εύκολα. Αυτό θα μπει μέσα στο φούρνο στους 180 βαθμούς που έχουμε και το παστέλι μας για περίπου 15 λεπτά. Πάμε να τυλίξουμε το πρώτο καταΐφι γύρω από τη φόρμα. Το πατάμε ελαφρώς να κολλήσει και τα κουμπάμε στο ταψί μας. Ακριβώς το ίδιο κάνουμε και με τα 4. Αν τώρα έχετε μικρότερες φόρμες μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε. Απλώς στη μερίδα θα βάλετε περισσότερο από ένα καταΐφι. Βάλω και το τελευταίο. Αυτό τώρα κατά τη διάρκεια του ψεσίματος θα δείτε ότι το καταΐφι θα πέσει. Ο δακτύλιος όμως που έχουμε σχηματίσει αυτή η φωλιά θα μείνει. Πάμε να το βάλουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς που έχουμε ήδη το παστέλι μέσα για περίπου 15 λεπτά. Μέχρι να ετοιμαστούν και το παστέλι αλλά και οι φωλιές, πάμε να κάνουμε την κρέμα που θα βάλουμε μέσα. Θα χρειαστώ ένα μπολ και θα πάρω τύρο καυτερί και μία σάλτσα για παξιμάδια με ελαιόλαδο, φέτα και μυζήθρα. Αυτά τα δύο θα τα ανακατέψω μαζί, θα προσθέσω λίγο φρέσκια ρίγανη με ένα κουτάλι, βάζω τυροκαυτερί μέσα σε ένα μπολ, θα βάλω και σάλτσα για παξιμάδια με ελαιόλαδο, φέτα και μυζήθρα. Λίγο ακόμα. Ωραία. Ελάχιστο πιπέρι. Ρόζ αλάτι μαλαΐων. Το κουτάλι δεν το χρειάζομαι. Ανακατεύουμε καλά. Θα προσθέσω λιαστή ντομάτα που την έχω ψιλοκόψει, λίγη φρέσκια ρίγανη, θα βάλουν περισσότερο από πάνω, τα φιλαράκια τις θέλουμε μέσα και η γέμισή μας είναι έτοιμη. Θα τη βάλουμε μέσα σε μία σακούλα ζαχαροπλαστικής. Και με το που βγουν οι φωλιές από το φούρνο, κόβουμε το παστέλι και τις γεμίζουμε. Οι φωλιές καταϊφιού, αλλά και το παστέλι, έχουν βγει από το φούρνο. Θα αφήσω λίγο τις φωλιές στην άκρη και θα βγάλω προσεκτικά το παστέλι μαζί με το φύλλο σιλικόνης. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε στο παστέλι, να δούμε αν μπορούμε να το ξεκολλήσουμε. Αν σας πάσει από το πλάι, μη φοβάστε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό που θέλουμε μόνο να κάνουμε γρήγορα πριν κρυώσει, είναι να το κόψουμε στο σχήμα που θέλουμε εμείς. Σε μακρόστενα κομμάτια
Θέλω να κόψω εγώ το παστέλι. Απλώς να ξέρετε ότι όσο πιο πολύ κρυώνει, τόσο πιο δύσκολο είναι να κόψετε το σχήμα ακριβώς όπως το θέλετε. Κόψουμε και εδώ τις γωνίες αυτές. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κόψει το παστέλι στο μέγεθος που θέλουμε, οπότε πάμε να κάνουμε το τελευταίο βήμα πριν σερβίρουμε. Ανάβουμε φωτιά και μέσα σε ένα τηγάνι θα βάλουμε τα ντοματίνια με λίγο ελαιόλαδο και λίγο βούτυρο για να τα γλασάρουμε. Προσθέτω ελαιόλαδο. Βούτυρο που είχαμε από πριν. Και ρίχνουμε μέσα τα ντοματίνια. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε στα ντοματίνια είναι να τα ψήσουμε εξωτερικά, να μαλακώσουν και να γυαλίσουμε. Μέχρι να ζεσταθεί το τηγάνι, πάμε σε ένα πιάτο να αρχίσουμε να σερβίρουμε. Θα βάλω στο κάτω μέρος 2 λεπτές φέτες από το παστέλι. Και από πάνω θα πάρω μία φωλιά. Πιάνετε τη φωλιά προσεκτικά, στρίβετε ελαφρώς τη μεταλλική φόρμα και αυτή ξεκολλάει. Η φωλιά επάνω στο παστέλι. Τα ντοματίνια είδατε κατευθείαν με το που ζεσταθεί το λάδι και το βούτυρο. Θέλω ένα κάτεμα. Η φωλιά επάνω στο παστέλι. Θα βάλω άλλο ένα κομμάτι εσωτερικά και πάμε τώρα να το γεμίσουμε. Αν θέλετε να ξαναδείτε αυτή τη συνταγή που ετοιμάζουμε ή όλες τις άλλες, μπορείτε να μπείτε στο site της εκπομπής μας youcook.gr. Αυτή την εβδομάδα στο Μαγειρεύουμε Παρέα έχουμε ένα μεγάλο διαγωνισμό. Κάθε μέρα στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook Μαγειρεύουμε Παρέα θα ανεβάζουμε την ανακοίνωση του διαγωνισμού. Εσείς κάνετε like και share στην ανακοίνωση και στο τέλος κάθε εβδομάδας ένας τυχερός θα κερδίζει ένα τετραήμερο ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αυτή την εβδομάδα πάμε Μπάνσκο για σκι και σπα. Έχουμε γεμίσει με την κρέμα τυριών. Τα ντοματίνια μας είναι έτοιμα. Κλείνουμε τη φωτιά. Θα βάλουμε ένα ντοματίνι στο κέντρο. Λίγη φρέσκια ρίγανη. Και οι γεμιστές φωλιές κατά ευχιού είναι έτοιμες. Καλή σας απόλαυση. Κοτόπουλο με λαζάνια και μανιτάρια και γεμιστές φωλιές κατά ευχιού ήταν 2 λαχταριστές συνταγές που ξεκινήσαμε αυτή την εβδομάδα. Είμαι σίγουρος ότι τις έχετε σημειώσει στο τετράδιο της γεύσης και αυτές τις μέρες σιγά σιγά θα το ξεφυλίζετε για να πάρετε πολλές ιδέες για τα γιορτινά σας τραπέζια. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα, ό,τι και να κάνετε, και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο εδώ στις 10. Να είστε όλοι καλά.